έχει πάει 11 και ο Αλέξανδρος ακόμα κοιμάται. Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire la vie sans toi. Est-ce que tu y crois? Je ne sais pas écrire ce manque de toi. Un coin tranquille, peut-être une île. Vie indocile, la nuit défile dans mon exil, un coin tranquille. Tu veux savoir s'il va pleuvoir? C'est pas toujours facile quand il fait noir. Est-ce que tu y crois? C'est difficile à dire le goût de l'espoir. Un coin tranquille, peut-être une île, vie indocile. La nuit défile dans mon exil, un coin tranquille. Quand t'as peur, je tremble aussi, et puis parfois je fuis. Mais voilà, je suis là. Peut-être une île, vie indocile. La nuit défile dans mon exil. Εγώ θα πω καλημερούδια, λέει ώρα είναι 3 και 4. Μόλις ανέβηκε πριν ένα τέταρτο δηλαδή, η πρώτη τελευταία βλογκοστή για το 2023. Και εγώ τώρα κατάφερα να σας χαιρετήσω. Το μεταξύ το κραγιόν μου φαίνεται πάρα πολύ ανοιχτό και δεν είναι έτσι. Και εδώ πέρα στην οθόνη φαίνεται φουλ ανοιχτό. Τέλος πάντων, έχω μπλέξει με τα αυγά σήμερα πάρα πολύ. Έχω μπλέξει με το να σημάζεψω λίγο το σπίτι, να βάλω κάτι πλυντήρια. Γιατί δεν θέλω να βάλω αύριο Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο. Και έχει περάσει η μέρα και δεν έχω τραβήξει καθόλου βίντεο. Δεν έχω τραβήξει τίποτα. Και έχω στεναχωρηθεί που δεν σας έχω τραβήξει κάτι. Τέλος πάντων, τα αυγά βγαίνουν τέλεια. Αν τα τελειώσω κιόλας, θα είμαι τυχερή. Γιατί φέτος δεν μου βγήκε το χρώμα που ήθελα. Άλλες χρονιές μου έβγαινε ένα γαλάζιο που το πέτυχα και ένα ροζ. Αλλά το ροζ δεν το πέτυχα. Πέτυχα όμως ένα άλλο πολύ ωραίο χρώμα. Δεν μπορώ να πω. Είναι πολύ ωραίο. Θα σας το δείξω τώρα σε λιγάκι. Και μου αρέσει φέτος που έβαλα έτσι αυτά τα χρυσόχαρτα. Αλλά με έχουν ταλαιπωρήσει γιατί δεν βάφονται. Αργούνε πάρα πολύ και τα αφήνω πάρα πολύ ώρα μέσα. Με αποτέλεσμα μετά να πηγαίνω να καταπιάνω με άλλη δουλειά, να ξεχνιέμαι, να ξαναγυρνάω. Αλλά βγαίνουν ωραία. Θα σας δείξω τώρα μερικά. Λοιπόν, να τα αυτά εδώ με το χρυσό χαρτο. Κοιτάξτε αυτό εδώ πέρα τι ωραίο που έχει γίνει. Και ωραίο χρώμα έχει βγει. Καθίστε να καθαρίσει λίγο η κάμερα. Κοιτάξτε τι ωραίο. Και ωραίο χρώμα και ωραία έχουν κάτι στα χαρτάκια του. Έχω αφήσει και μερικά εντελώς άσπρα. Έχω βάψει και ένα γαλάζιο, αλλά δεν είναι ωραίο, δεν του πάει. Με το rose gold χαρτί. Αυτά εδώ θα τα ξαναβουτήξω μέσα γιατί μου βγήκαν πορτοκαλί και ξέρετε ότι έχω ένα πρόβλημα με αυτό το πορτοκαλί το πολύ έντονο. Αλλά εντάξει, πάνε καλά θεωρητικά. Αν βγουν όλα έτσι όμορφα σαν αυτό εδώ και αυτά εδώ πέρα, γιατί αυτό δεν του πάει, θα τα αφήσω έτσι τα υπόλοιπα γαλάζια, θα είναι καλά. Έβγαλα μόλις μερικά παστέλα ακόμα για να τα αφήσω να στεγνώσουν, να τα κάνω έτσι. Θα αφήσω και μερικά σκέτα. Κοιτάξτε τι ωραίο, έχει κάνει και ωραία σχέδια. Ξέρετε τι, πέρσι είχα βάψει κόκκινα και έλεγα να ξαναβάψω φέτος κόκκινα, αλλά πέρσι τι έγινε. Ο μόνος τρόπος εγώ για να βάψω σωστά κόκκινα, κατακόκκινα αυγά που είναι και το έθιμο, είναι η μορφή σκόνης που είναι αυτές οι βαφές, οι έτοιμες, καταλάβατε τι εννοώ.
Πέρσι που χρησιμοποίησα πρώτη φορά τέτοια βαφή, για πάρα πολλούς μήνες μετά, σκούπιζα τον μπάγκο της κουζίνας και έβγαζα κόκκινα. Τις πρώτες μέρες περπατούσαμε στο πάτωμα, ενώ είχαμε σκουπίσει φουγγαρίσει χίλιες φορές, γινόντουσαν οι κάλτσες μας και οι πατούσες μας κατακόκκινες. Και επειδή τώρα έχω τη λευκή την κουζίνα, το φοβήθηκα. Και λέω, χρώμα ζαχαροπλαστικής, μια χαρά. Αλέξανδρα, θα ανοίξεις. Χρώμα ζαχαροπλαστικής, μια χαρά. Να μην έχουμε τέτοια θέματα και να μπορούμε να τρώμε και τα αυγά με ασφάλεια. Δηλαδή, να μην έχουμε φόβο ότι μπορεί να πάθουμε κάτι. Αν και τώρα είναι όλες φυτικές από ό,τι ξέρω. Τέλος πάντων. Έβαλα εδώ σε αυτό το καλαθάκι και μια πασχαλιάτικη χαρτοπετσετούλα. Και πάμε έτσι λίγο να τοποθετήσουμε μερικά από τα έτοιμα. Κάθε χρόνο, ξέρετε, έτσι με πιάνει να κάνω το κάτι διαφορετικό. Πέρσι με πιάσε πρώτη φορά να κάνω τα κόκκινα αυγά και έπαθα αυτό που σας είπα. Καθίστε να τα βάλουμε έτσι τώρα. Και πραγματικά είχε γίνει χαμός μέσα στην κουζίνα, δεν μπορούσα να τη συνεφέρω μετά για πολύ καιρό. Ο πάγκος ειδικά σκούπιζα και συνέχεια ό,τι πράγματα είχα, ενώ δεν φαίνονταν με το μάτι. Όταν σκούπιζα, έβγαζα κόκκινα. Οι πατούσες μας, έπρεπε να δείτε τις κάλτσες μας, οι πατούσες μας. Και τώρα το φοβήθηκα με το. Πώς το λένε, το φοβήθηκα με τη λευκή την κουζίνα και λέω, ας το καλύτερα, να είσαι σίγουρη, μην βάψει καμιά άσπρη κουζίνα και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Απλά είπα έτσι και κανένα κόκκινο να βάψω για το καλό. Και εδώ πέρα έβαλα full κόκκινο χρώμα για να μπορέσω να βγάλω ένα κατακόκκινο και δεν τα κατάφερα. Μου βγαίνανε πάλι πορτοκαλί. Αυτά εδώ τα έβαλα μέσα και σε μπλε και σε κόκκινο. Στην ουσία τι κάνω, βάζω σε μπολ νερό, χλιαρό, βάζω σταγόνες από μπλε και από κόκκινο, το κόκκινο το τελείωσα και βουτάω τα αυγά μέσα και τα ελέγχω να δω όταν πάρουν την απόχρωση που θέλω, τα βγάζω να στεγνώσουν. Okay. Να αυτό εδώ πέρα το έχω αφήσει, αυτό δεν είναι σε beauty blender, κοιτάξτε, σε το beauty blender που πήρα είναι. Αυτά ακόμα τώρα δεν έχουν στεγνώσει, αλλά κοιτάξτε τι όμορφα που γίνονται εδώ πέρα μέσα στο καλαθάκι. Τα αυγουλάκια είναι πανέτοιμα, δείτε τι ωραία που έχουν βγει, ακόμα και αυτά εδώ πέρα τα μπλε, τι όμορφα που είναι. Νομίζω πως αυτό εδώ είναι το πιο ωραίο χρώμα που έχω πετύχει ποτέ σε αυγά και τα πέτυχα με τη μίξη του, έβαλα πολύ κόκκινο και πολύ λίγο μπλε και βγήκε αυτό το τέλειο χρώμα, γιατί στην αρχή αυτά μου είχαν γίνει πορτοκαλί, οπότε τα βούτυξα πάλι μέσα σε κόκκινο και μπλε και βγήκαν έτσι. Άφησα και λευκά, εγώ αυτά τα έχω κολλήσει με νερό. Γιατί φοβήθηκα να βάλω σκέτο ασπράδι, να σας πω την αλήθεια, με αυτά θα κολλάγε καλύτερα, αλλά το φοβάμαι τώρα, έτσι, άψητο. Φοβάμαι για σαλμονέλα και τέτοια, αλλά έχει γίνει τέλειο. Το καλαθάκι το έχω και εδώ πέρα, μαζί με το διακοσμητικό αυτό. Έχει τόσο πολύ ήλιο σήμερα που ούτε η κάμερα δεν μπορεί να καθαρίσει. Λοιπόν, έχω ντυθεί, έχω ετοιμαστεί. Αχ, παιδί, πρέπει να κάνω κάτι με τα τσουρέκια και τα αυγά και τα αυτά που τρώω αυτές τις μέρες. Γιατί έχει αρχίσει αυτό το παντελόνι που δεν με στενεύει ποτέ και με στενεύει. Αλλά δεν πειράζει, θα το ευχαριστηθώ τώρα το Πάσχα και μετά να είμαστε καλά. Λοιπόν, έπιασα τα μαλάκια μου πάνω. Γιατί πρέπει να μείνω και 4 μέρες άλλωστε. Οπότε τώρα είμαι στη δεύτερη μέρα και έχει αρχίσει το μαλλί και εμφανίζει λιπαρότητα. Έβαλα και τις αγαπημένες μου τις πεταλουδίτσες, εντάξει δεν θα τις αποχωριστώ. Και περιμένουμε τώρα να έρθουν ένα φιλικό μας ζευγάρι μαζί με το κοριτσάκι τους που παίζει έτσι με τον Αλέξανδρο και τα πάνε καλά. Να ασχολείται και αυτός έτσι με παιδάκια που πρέπει, αφού χάσαμε και τόσο σχολείο. Αλλά θα ξεκινήσουμε σχολείο, να ξέρετε, 24 του μήνα ξεκινάμε σχολείο, πρώτο Θεός, Παναγία μου. Στείλτε μας τη θετική σας ενέργεια, σας παρακαλώ, να μπει το παιδάκι σε μια σειρά. Είναι δηλαδή η μέρα που εσείς βλέπετε αυτό το βίντεο, που ανεβαίνει μάλλον αυτό το βίντεο. Θα ανέβει στις 3 το μεσημέρι, αλλά δεν κατάφερα να σας χαιρετήσω εχθές γιατί έμπλεξα πάρα πολύ με τα αυγά. Μου πήρε ώρα, θυμάστε που σας είπα.
Και μετά ήρθαν και οι φίλοι μας και έτσι πήγαμε μια βολτούλα, ήρθαν να παίξαν εδώ πέρα τα μικρά μας και αυτά και πήγε πάρα πολύ αργά μέχρι εγώ να επεξεργαστώ το βίντεο, να μαζέψω λίγο το σπίτι και δεν μπορούσα να μιλήσω στην κάμερα γιατί ο Αλέξανδρος έπεσε παπούτσι, πραγματικά παπούτσι και κοιμότανε. Από, με το που φύγανε βασικά τα παιδιά, πήγε στην αγκαλιά του κανάκι και ξεράθηκε. Και είπα να τα αφήσω για σήμερα. Και τώρα είμαι στη φάση που εκμεταλλεύομαι το ότι είναι εδώ ο μπαμπάς μας και κρατάει τον Αλέξανδρο μέσα. Και ξέρετε τι μου αρέσει να κάνω την άνοιξη. Μου αρέσει να είμαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι, να έχω τέντα το τζάμι για να ακούω τους ήχους από τα πουλάκια, γιατί τώρα υπάρχουν έτσι πολλά πουλάκια έξω. Και μπαίνει και αυτή η δροσιά της άνοιξης μέσα που εμένα πραγματικά μου φτιάχνει τη διάθεση. Άρα και να μην μπαίνει γύρι. Άμα μπαίνει γύρι, μόνο μου τη χαλάει τη διάθεση. Και μου αρέσει, κάθομαι εδώ πέρα και το απολαμβάνω τώρα που δεν έχω να κάνω και κάτι άλλο πέρα από το βίντεο. Και μου αρέσει. Τέλος πάντων, έχω ανάψει εδώ πέρα και το κεράκι μου. Το ζώο. Λοιπόν, αυτά. Θα σας χαιρετήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου εδώ στην παρέα της Βλογκοστής. Ελπίζω να σας κράτησα ωραία παρέα και να ευχαριστηθήκατε τα 5 επεισόδια της Βλογκοστής. Και θα τα ξαναπούμε πάλι το επόμενο Σάββατο με νέο βιντεάκι. Καλό Πάσχα σας εύχομαι με υγεία, εύχομαι να περάσετε ένα τέλειο Πάσχα και να κάνατε πραγματικά αυτό που θέλατε, δηλαδή αν θέλατε να πάτε στο χωριό σας, να το καταφέρατε να το κάνατε, αν θέλατε να καθίσετε στην πόλη και αυτό, ό,τι θέλετε, ελπίζω να το καταφέρετε και να το κάνετε και αυτά, θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα, σας φιλώ, σας χαιρετώ.